Την προσπάθεια που ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι με τη δημιουργία της Τράπεζας Αίματος Επιταλίου συνέχισαν την Κυριακή τα μέλη της ομάδας του Αλφίου Επιταλίου και του Συλλόγου Γυναικών Βόλακος στην δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Σταθμού Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Πύργου. Το ραντεβού ζωής δόθηκε στα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομάδας και το παρόν έδωσαν μέλη και φίλοι των δύο συλλόγων που αφιέρωσαν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους για να δώσουν λίγο αίμα και να σώσουν μια ζωή. Αφού με τις μονάδες αίματος που είχαν συγκεντρώσει στην πρώτη αιμοδοσία, βοηθήθηκαν αρκετοί συνάνθρωποι τους που βρέθηκαν σε κίνδυνο. Η τράπεζά μας δημιουργήθηκε πριν από 6 μήνες και με τις φιάλες που συγκεντρώθηκαν στην πρώτη αιμοδοσία, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στους συγχωριανούς μας που ζήτησαν αίμα. Όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται, προσφέρεται μόνο από υγιή άνθρωπο σε πάσχοντα συνάνθρωπο. Οι αυξημένες ανάγκες για αίμα πρέπει να ευαισθητοποιήσουν όλους τους συμπολίτες μας ώστε να συμμετέχουν περισσότερο στις εθελοντικές αιμοδοσίες. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν και αυτούς που έδωσαν και αυτούς που για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να δώσουν αίμα και ελπίζουμε στην επόμενη αιμοδοσία που θα γίνει το καλοκαίρι να είναι ακόμα περισσότεροι. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας έχει στηρίξει μέχρι στιγμής και εύχομαι και το καλοκαίρι που θα ξανακάνουμε την τρίτη αιμοδοσία να μας ξαναστηρίξει και να πάμε πιο πολλές μπουκάλες αίματος στην τράπεζα. Η διευθύντρια του σταθμού αιμοδοσίας, Έλσα Ζαχαριαδάκη, ευχαρίστησε από την πλευρά της τους διοργανωτές και τους αιμοδότες, μην παραλείποντας να αναφερθεί στο πρόβλημα έλλειψης αίματος που υπάρχει στο νοσοκομείο του Πύργου, όπως και σε άλλα της Ελλάδας, καλώντας τους υγιείς πολίτες να προσέλθουν και να δώσουν λίγο αίμα για τον συνάνθρωπο. Το αίμα είναι ένα, όπως είπα, πολύτιμο αγαθό και οι εθελοντές αιμοδότες, η βοήθειά τους είναι πολύτιμη και ανεκτίμητη. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, το αίμα δεν παρασκευάζεται, δεν είναι βιομηχανικό προϊόν, απλά δορίζεται στον συνάνθρωπο. Οι ανάγκες για αίμα στο νοσοκομείο μας είναι πάρα πολύ μεγάλες, ιδίως τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, πανελλαδικά, υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό καθημερινά καλούμε τους αιμοδότες να έρθουν στο σταθμό αιμοδοσίας, να αιμοδοτήσουν, να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Αυτό το διάστημα, λόγω των μεγάλων αναγκών, βρισκόμαστε στη θέση να καλούμε αιμοδότες και από το τηλέφωνο και μέσω μηνυμάτων στο κινητό. Γι' αυτό καλούμε όποιος από τους συμπολίτες μας είναι καλά στην υγεία του, να έρθει στο σταθμό αιμοδοσίας, να δώσει λίγο αίμα για τον συνάνθρωπο. Ευχαριστούμε πολύ.